Πνεύματος Αγίου, Πάτερ ημών, 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 τον άρτον ημών του Θεοποιού σου, δώσ' ημί σήμερον, κι άφησ' ημί τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίαμε τους πελέτες ημών, μη συνέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από τον Υιό. Να καθίσουμε. Τα βασικά αγαθά, όχι υλικά, μιλάμε για υλικά εδώ, εδώ στη γη, πρώτον είναι τα θεία, γιατί από εκεί προήλθαμε και εκεί θα καταλήξουμε. Αμήν. Και δεν γεννηθήκαμε έχοντας κάποια αρχή υλική όταν γεννηθήκαμε στο νου του Θεού. Όχι. Επειδή ο Θεός είναι αιώνιος, είναι αιώνιος, δεν μπορεί κάποια στιγμή του χρόνου ο Θεός να το σκέφτηκε και να πει και είπε θα κάνω τον άνθρωπο. Όσο ετών είναι ο Θεός, τόσο είμαστε κι εμείς. Όποιος έχει αντίληση να το διαψεύσει. Γιατί φωνάζει ο Άγιος Αυγουστίνος και λέει «Με αγάπησες, με αγάπη αιώνια». Και επομένως ο Θεός έκανε, ας πούμε ότι με ανθρώπινες λέξεις, συλλογίστηκε, δεν μπορώ να πάω αλλιώς να το μεταφέρω, προαιώνια και ήρθαμε ο καθένας μας σε κάποια στιγμή του χρόνου υλικά, σωματικά επί της γης. Κατά τα άλλα, δεν είναι η ψυχή αθάνατη. Πώς είναι δυνατόν να κλείνεται μέσα στον χρόνο η ψυχή? Δεν κλείνεται, είναι αιώνια η ψυχή. Πρώτο αγαθό λοιπόν, πρώτο και με κεφαλαία είναι ό,τι έχει σχέση με τα θεία. Ας πούμε τη λέξη η θρησκεία. Τώρα έρχομαι στα επίγεια, δεύτερο στη σειρά, είναι λέει οικογένεια, έτσι είχε τράξει ο κόσμος. Και τρίτον, ο τόπος που γεννηθήκαμε σαν Έλληνες. Θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα. Άλλωστε, ο Μέγας Κολοκοτρώνης, όταν ξεκίνησε τον αγώνα, είπε για τρία πράγματα πολεμού. Θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα. Και άμα αυτά τα χάσω, τι μου ωφελεί να ζήσω? Τι μου ωφελεί να ζήσω? Επί πάντων πίστη και θρησκεία. Έλα. Είπε πάντων αγώνα και θρησκεία, λέει πρώτα και πρώτα. Πρώτο. Μπροστά, μπροστά. Ολό μπροστά, ναι. Μπροστά. Αφού είναι το πρώτο αγαθό. Πρώτο αγαθό. Και επειδή μιλάμε για αγαθά, μπροστά από κάθε αγαθό, μπροστά, είτε θείο είναι, είτε επίγειο, πάλι προς το θείο, για να αποκτηθεί, το αγαθό, όποιο και είναι αυτό, μπαίνει μπροστά μία λέξη, θυσία. Δε θυσίασες, δεν εισέπραξες αγαθό. Μηδέν
κάτω του μηδενός. Λέγει και για του λόγου του αληθές, λόγω του αληθές, εγώ και εσείς από την άλλη μεριά, Μυριάκης, Μυριάκης, ακούμε ότι από τα ύψη κατήρθε, κατέβηκε ο Υιός του Θεού. Βέβαια, για την ανθρώπινη νόηση και γλώσσα ισχύει από τα ύψη. Γιατί είναι πεταχού παρόν. Σωματικά βεβαίως, κατέβηκε, σωματικά. Γιατί έλαβε σάρκα και ουστά. Τι ήρθε να κάνει εδώ σαν άνθρωπος? Να χαρίσει στον άνθρωπο ό,τι είχε χάσει. Σαν τι να είχε χάσει ο άνθρωπος? Τι να είχε χάσει? Τον Παράδεισο. Θα ακούσω. Τον Παράδεισο. Τον Παράδεισο. Την πρώτη και ανεπανάληπτη πατρίδα του. Την πρώτη και ανεπανάληπτη πατρίδα του. Άρα ο άνθρωπος βγήκε από εκεί μόνος του, την προτροπή του Όφεως, του διαβόλου, κάνοντας επακοή σε αυτόν. Βγήκε εγμάλωτος, όχι ελεύθερος, δεσμότης ψυχικά. Γι' αυτό και τα δεινά που συναντάμε στη γη, τα δεινά τα βάσανα, είναι αποτέλεσμα της απολίας της πατρίδας. Γιατί εκεί δεν βασίλευε τίποτα από αυτά. Τίποτα απολύτως. Η επάνωδος λοιπόν, η επιστροφή λοιπόν, του ανθρώπου γενικά, στην πρωτινή πατρίδα του, στον Παράδεισο που είπε ο Σταύρος, γιατί δεν υπάρχει άλλη από αυτήν, πραγματοποιήθηκε με θυσία. Λέει, τον Υιόν αυτού έδωκε, λέει. Έτσι λέει η Γραφή. Τον Κύριο τον έδωσε και θυσιάστηκε επί του Σταυρού για να γυρίσουμε πίσω. Οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη από προσφορές θυσιών. Να τάβους, να τράβους, να αρνιά, να ανθρώπους από μικρούς έως και μεγάλους. Είχε γεμίσει γη από αίματα θυσιών και λογικών ζώων, ανθρώπων και αλόγων ζώων. Καμιά αλλαγή, πορεύονταν σαν τους, όπως το λέει, σαν τους νεκρούς στον Άρη, λέει. Δεμένοι, άνθρωποι. Όσα λέει, και λέει ο Απόστολος Παύλος, βρε, δεν καταλαβαίνετε ουκέτι το αίμα ταύρων και τράγων και θυσίες δαμάλεως, μικρά δάμαλης, μικρό δαμάλεο, αγελαδίσεις μικρές, δεν σώζουν τον άνθρωπο. Το φώναξε και το φωνάζει μέσω της Αγίας Γραφής. Αυτές οι θυσίες δεν ήταν για να σωθεί ο άνθρωπος. Περίμεναν τη μεγάλη, θυσία του Υιού του Θεού επί του Σταυρού. Αυτή η θυσία κατάργησε όλες τις άλλες. Μόλις έγινε αυτή, νέκρωσε η γη από θυσίες ζώων, ανθρώπων κλπ. Εδώ, στη Λαϊδίση τουλάχιστον, τελείωσαν όλα αυτά.
και στο Ισραήλ. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο με τη θυσία του αμνού, όπως λέει και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, όπως λέει και ο Δαβίδ, 1000 χρόνια και πριν. Είναι ο αμνός του Θεού στη δοξολογία. Ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Ο αμνός του Θεού που σηκώνει την κακία όλης ανθρώπωτος. Μόνο με θυσία. Χωρίς θυσία, όχι. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός έκανε αυτό γιατί ήθελε να μας αφήσει παράδειγμα τον εαυτό του για να το ακολουθήσουμε. Για να το ακολουθήσουμε, λέει. Οι πολυπάνων είναι τη σύγκριση να το ακολουθήσουμε. Το άφησε, λέει, πολυπάνων, το άφησε το παράδειγμα, είναι τη σύγκριση να το ακολουθήσουμε. Άρα, η ζωή του ανθρώπου, όλη, άπαξ άπαξ, από τη στιγμή που γίνεται μέχρι να φύγει, ακολουθείται από θυσία. Μπας και θα μου πεις που έχεις τα 6 παιδιά, 6 δεν έχεις. Ότι δεν θυσίασες τον εαυτό σου για να μεγαλώσεις. Αν είναι δυνατόν. Είτε ένα είτε 6, αλλά τα 6 έχουν αγώνα μεγάλα. Είχα πάει στο Άγιο Πορφύριο προχθές και ήταν ένας ιερέας που είχε 9. Ήταν όλα μικρά, χαριτωμένα. Και πολύ πειθαρχικά και όμορφα. Που ήταν εντύπωση μεγάλη. Και οι γονείς ήταν πολύ χαριτωμένοι. Αν δεν χρειάζεται. Δηλαδή εδώ εμείς κάναμε 1, 2, 3 και μείναμε κάποια ξενήθεια για να τα μεγαλώσουμε. Όχι 6, ούτε 9, ούτε 18. Ούτε 18 που έχουμε πάνω, τον Άριο, το ξέρεις. Ούτε 18. Είχα δίπλα μου έναν κύριο, ήθελα να το συγκινήσω λιγάκι και το λέω, δεν του λέω αν άργυρε, ήσουν και εσύ, για να θα ακούσει το διάλογο, αν το μπορεί. Κάτσε εκεί, του λέω. Πόσα παιδιά έχεις, του λέω. 18. Σου λείπει τίποτα? Όχι, μου λέει. Όχι μόνο δεν μου λείπει, αλλά και τα 18 παιδιά στην υγεία τους έχουν άριστα. Ούτε μία τρίχα, μου λέει, δεν είναι άρρωστη. Ακριβώς όπως τα ακούτε. Ούτε μία τρίχα δεν είναι άρρωστη. Αυτό εσύ που είσαι πολλά παιδιά, τι σημαίνει? Εξήγησε το. Ότι το χέρι του Θεού. Κάνεις 1, 2, 3, θα περάσεις. Μεγάλη μπόρα. Γιατί αποφεύγεις τα παιδιά, θα τα σπέραξε από αλλού. Αναδρομικά. Τα αναδρομικά ισχύουν παντού. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αναδρομικά. Όποιος θέλει, ας το διαψεύσει. Έρχεται η ώρα, αργά ή γρήγορα, που πληρώνει αναδρομικά, όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, δεν έχει πληρώσει η Τουρκία. Θα τα πληρώσει αναδρομικά όλα. Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, αφού ο πολύτεκνος αγωνίζεται να τα ταΐσει, να τα ντύσει, να τα μεγαλώσει και ούτω καθεξής, σε σμικρογραφία εμείς που κάναμε 2 ή 1 ή 3, ζήσαμε ένα πολύ ελάχιστο μέρος των πολυτέκνων από την ζωή που ζει. Άρα λοιπόν, θυσία είναι απαραίτητη στη ζωή. Θυσία. Χωρίς θυσία, όχι. Όχι, όχι. Τώρα θυμάμαι κάτι που στο τάμπλετ μιλάει μια μοναχή για τον Άγιο Άγγο το Τσαλίκη. Λέει, είχε έρθει μία οικογένεια τότε που ζούσε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Και την αφήνει ο άνδρας τη γυναίκα στο μοναστήρι και πάει, λέει, στη σπηλιά του Αγίου Δαβίδ. Και κάθεσε 3 ώρες και προσευγότανε. Λοιπόν, τα παιδιά όμως κλαίγανε και μαρτυρώτησαν. Και λέει, η γυναίκα, λέει, πήγε, λέει, να προσευχηθεί, λέει, στο Αγίου το Ασκηταριό.
Όταν γύρισε, του λέει ο Άγιος Ιάκωβος, άκου να σου πω, για σένα η προσευχή είναι αυτά. Θα κάνεις λιγότερη προσευχή, πολύ λιγότερη, και θα κοιτάς αυτά. Στο τάβλας μέσα, που θα ανοίξεις να το βρεις. Όχι, μου το έχουν πει και εμένα αυτό. Το έχεις δει. Μου το έχουν πει. Α, και εσένα. Α, και εσένα. Αλλά εγώ το είδα, το λέγει καλό όρια. Άγιοι άνθρωποι, μου το έχουν πει. Τελείωσε. Εδώ είναι η προσευχή μου, λέει, να, εδώ μπροστά μου λέει. Εδώ, Όταν μου άρρωστη η Στέλλα και ήταν βαριά άρρωστη, η εκκλησία δεν πήγαινε, είναι ανάλογο για εκείνο. Η εκκλησία δεν πήγαινε. Και όταν πήγα μετά από Κυριακές στην εκκλησία, δεν μπορώ, γιώργησα. Για σένα η εκκλησία είναι αυτό και κάτω. Η εκκλησία δεν είναι, γιατί είναι. Έτσι είναι. Είναι η μοναδική περίπτωση που δικαιολογήσει απόλυτα να μην πας στην εκκλησία. Τελείωσε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Με την προϋπόθεση ότι υπηρετείς όμως, έτσι. Δεν σ' ακούω. Με την προϋπόθεση ότι υπηρετούμε. Ναι. Δεν κάνουμε κάτι, δηλαδή έχω συναντήσει κάτι προγραμματισμούς που μου λέγανε. Δεν γίνεται. Μου λέγανε, εμείς έχουμε πρόγραμμα, λέει, πώς θα τα μεγαλώσουμε, πώς θα τα ζήσουμε. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια σκέψη. Ποτέ τέτοια σκέψη. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Εσύ ξέρεις καλύτερα, σωστά μιλάς. Και εμένα μισθό δόξα. Δεν μιλάω εγώ, που τα ζεις εσύ. Αυτοί που όταν τα ζουν οι άλλοι, το βουλώνουν. Είναι εσύ. Πώς θα γίνει. Πάρα πάνω σ' άλλος που μου κάνει κόπο πολύ και μεγάλο. Μίλα για βανάρι σου, λέει, και άκουγε έτσι. Λέει, ούτε μία τρίχα μέχρι τώρα δεν είναι άρρωστα τα παιδιά. Άρα, και εμείς περνάμε ασθένειες στα παιδιά, ξενύχτια, τον Αντάλλο, τα αρέστα, ούτω καθεξής. Γιατί σταθήκαμε ενάντια στο θέλημα του Θεού. Αν πας κόντρα, θα σε εκδικηθεί η φύση η ίδια. Προχωράμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν, προσέξτε, θυσία για τα αγαθά που έχουμε εδώ στη γη, αλλά υπάρχουν και θυσίες που χρειάζεται για τα επάνω αγαθά, τα ουράνια αγαθά. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, μάθετε καλά, ερχόμαστε σε άλλο πεδίο τώρα, μάθετε καλά ότι αυτό που φοράτε για φορεσιά της ψυχής, το σώμα, μας το φωνάζει και δύο και τρεις φορές τον χρόνο, ότι τα σώματα ημών ναός του Θεού εστί, είναι ναός του Θεού. Όμως φροντίζουμε το ναό του Θεού, να το καθαρίζουμε, να το στολίζουμε, να το περιποιόμαστε. Σε περισσότερη αναλογία, γιατί αυτό χρειάζεται για αυτό που έχουμε μέσα, για να στολίσουμε αυτό. Αν αυτό λοιπόν που έχει γενική υπόσταση και είναι μέσα Άγιοι και Άγγελοι, το φροντίζουμε. Τούτο εδώ, το ανθρώπινο σώμα που είναι ναός του Θεού, ήτης των ναών του Θεού φθήρει, φθερεί, τούτον ο Θεός λέει. Όποιος στρέφεται ενάντια στο σώμα του, με τις αμαρτωλές πράξεις εννοείται, δεν εννοεί κάτι άλλο, και το φθήρει το σώμα αυτόν τον τρόπο, θα τον φθήρει και αυτόν ο Θεός. Θα παραχωρήσει, ώστε να οδηγηθεί στον Άδη και στην κόλαση. Ασθένειες. Αν δώσει ασθένεια μπορεί να συνέρθεις. Αλλά άμα πας εκεί που είναι ο διάβολος, τι γίνεται από εκεί πέρα. Αυτό είναι θέμα όλο. Λέει, τα σώματα τα έχουμε να τα υπηρετούμε, γιατί μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Λέει, η Γραφή το λέει με άλλο τρόπο. Δημιουργεί τον άνθρωπο, λέει, και φυσάει ο Θεός, λέει. Η ψυχή ζώσαν. Και φέρνει, δηλαδή, δίνει την ψυχή από τον εαυτό του ο Θεός, αφού είναι πνεύμα. Μπορεί να είναι υλικό στοιχείο αυτό που δίνει όταν, λέει η Γραφή, να καταλάβουμε, φύσηξε ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι του χάρισε ένα μέρος από το είναι του ο Θεός για να το προσέχει σαν πολύτιμο θησαυρό. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει
ότι κάποτε, μάλλον είναι από ένα μύθο, αλλά αντανακλά μια μεγάλη πραγματικότητα. Ένας, λέει, πετεινός, είχε βγει από τον Οργιθώνα, το Κοτέτσι, και σκάλιζε τις κοπριές, όπως συνήθως κάνουν, για να βρει σκουλίκια για να φάει. Όπως κάλεσε, λέει, ξεπετάχθηκε και ένα διαμάντι που εξέπεμψε λάμψη. Κάνει έτσι και το πετάει το διαμάντι. Σκουλίκια δεν ήθελε, δεν ήθελε διαμάντι. Ναι. Και εμείς, οι περισσότεροι άνθρωποι, έχουμε βγει από τον Οργιθώνα μας και σκαλίζουμε τις κοπριές εδώ στη γη. Και το διαμάντι που λέγεται Ευαγγέλιο, που λέγεται Εκκλησία, που λέγεται Χριστός, το κλωτσάμε. Είναι χαρακτηριστικό. Κύριε, γιατί τους μιλάς παραβολικά και δεν τους τα λες τα ίσια τους? Είναι τι, εν παραβολές λαλείς? Δεν τους τα λέει. Κάποιοι το καταλάβουνε, λέει, διότι έχουν πεπορωμένη την καρδία, λέει. Δηλαδή, από παντού οι πόροι είναι κλειστοί και δεν περνάει τίποτα. Να μην πάει και χαμένος και ο λόγος. Εσείς όμως, λέει, που είστε μετεμού, θα σας εξηγήσω τις παράβολες, και δίνει εξήγηση. Γιατί είχανε πρόθεση, ιδιαίτερος λέει, κάτι δεν εξήγησε, είχα πρόθεση. Λοιπόν, πετεινεί πολύ με τη μορφή του ανθρώπου, κλωτσάνε το τρεις μέγιστο αγαθό. Και για αυτό το αγαθό, ανοίγοντας την εκκλησιαστική ιστορία, και ενώ ότι μέσα εκεί θα δούμε να παρελάβουν στρατιές αναρρύθμιτες Αγίων, οι οποίοι σαν κόροι οφθαλμού φύλαγαν σε τον πολύτιμο θησαυρό το όνομα του Ιησού Χριστού. Και, και γι' αυτό το όνομα του Χριστού έχησαν μαρτυρικά το αίμα τους. Μαρτυρικά. Για να έρθουμε εμείς οι μεταγενέστεροι χριστιανοί, ώστε να μην αντιλαμβανόμαστε τίποτα από αυτή τη μεγάλη θυσία όλων των μαρτύρων, όλων των εποχών, όλων των αιώνων και όλων των μαρτύρων επί της γης. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα ή το Ισραήλ, αλλά μάρτυρες και στη Ρωσία, μάρτυρες και αλλού, παντού μάρτυρες. Αίματα θυσίας. Για το όνομα, μόνο για το όνομα του Ιησού Χριστού. Έλα, θες να πεις. Να πω κάτι σύγχρονο. Διάβασα ότι στη σημερινή Κίνα, ναι, όλες οι θρησκείες διώκονται και οι χριστιανοί τελούν τις λειτουργίες στις κατακόμβες σαν την πρώτη εποχή του χριστιανισμού. Κρυφά. Δεν το έχω διαβάσει. Ναι, τώρα πρόσφατα το διάβασες. Εκεί ναι. Που εισμός βασιλεύει. Ναι. Αλλά υπάρχει και χώρα, δεν ξέρω ποια πόλη είναι, που υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και με ναούς και λειτουργούν, χωρίς να διώκονται. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το θέμα μας είναι, αυτό που λες, διώκονται, ίσον θυσία. Αυτό είναι το θέμα. Θυσία έκανε ο Αμνός του Θεού. Θυσία κάνουν και αυτοί που ακολούθησαν τον Αμνό του Θεού. Αυτοί που τον αγάπησαν όπως τους αγάπησε. Όχι ακριβώς, γιατί του Χριστίου είναι αμίμητη η αγάπη, αλλά ανθρώπινη αγάπη, φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος. Αλλιώς, δεν αγαπάς, δεν θυσιάζεσαι. Λέει ένα ωραίο Άγιος Χρυσόστομος. Άλλος έχει την ερωμένη του, την κοπέλα ερωμένη, και του μιλάει η κοπέλα και ό,τι του λέει κάνει.
ακόμα και μέχρι στη φωτιά του Πυλαπές θα πέσει, λέει, από τη μεγάλη ερωτική αγάπη που έχει. Αυτή είναι, λέει, αγάπη. Με τίτε αγάπη να αγαπάς τον Χριστό, σε κάνει πειρακτωμένο Κύριος και συμπληρώνει ως εξής ο Άγιος Χρυσόστομος. Αρκεί, 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 στο προσέξουμε, θα το πω σιγά σιγά. Εις χριστιανός φτάνει μόνο ένας χριστιανός. Φτάνει μόνο ένας χριστιανός. Πυρή Θεού, με τη φωτιά του Θεού, πυρή Θεού, πυρπολούμενος, να φλέγεται και να καίγεται εσωτερικά από την αγάπη του Θεού. Πάντα το Δήμο πυρώσε. Είναι αυτός αρκετός ο ένας να ανάψει φωτιά σε όλο το Δήμο, την πόλη που μένει. Τάκη, για τώρα εσύ που σκέπτεσαι έτσι ωραία, πες μου, εσύ άλλαξες τον κόλλο με την αγάπη του Χριστού. Ανάλαξα. Με την αγάπη του Χριστού. Εσύ τον αγαπάς τον Χριστό, ώστε να μπορείς να αλλάξεις με την αγάπη αυτή του Χριστού το κοροπή. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν έχω τέτοια αγάπη. Έτσι, αυτό είναι. Αυτό εσύ για όλο το ρωτάς ένα και τα ακούμε όλοι, αυτό το ρωτάω. Να ξέρεις το πράγμα. Ναι. Μας λείπει, γιατί κάνουμε παραχωρήσεις. Παραχώρηση εδώ, παραχώρηση εκεί, παραχώρηση παραπέρα και στο τέλος η ζωή μας είναι εντελώς κοσμική. Εντελώς κοσμική. Άρα λοιπόν η θυσία χρειάζεται αυτό που λέει ο Χρυσόστομος. Αγαπάς τον Χριστό ερωτικά. Εκεί κάπου στη Παλαιά Θήκη έχει μια ωραία εικόνα. Δεν θυμάσαι, με τα μεταφέρω ακριβώς. Περνάω, λέει, στον κήπο και βλέπω τα κρίνα. Ένα από τα ωραίτερα κρίνα του αγρού είσαι, Κύριε. Σε οσφραίνομαι και μου παίρνεις την ανάσα και με αυτή την ανάσα ζω και περπατάω στη ζωή. Αλλά πάμε παραπέρα. Αφού λοιπόν το σώμα μας είναι ναός του Θεού και μάλιστα ζωντανός ναός του Θεού, όχι ντουβάρια, απαραίτητα είναι, αλλά τούτο εδώ είναι ζωντανός ναός του Θεού. Μας καλεί, λέει, το διαβάζω, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν. Ζωντανό σώμα είναι, να είναι μία ζωντανή θυσία, λέει, αγία, ευάρεστο το Θεό. Να το σώμα σου να είναι μία θυσία ζωντανή που ευχαριστιέται ο Θεός. Αυτό λέει, να ευχαριστιέται ο Θεός από το δικό σώμα. Θυσία λοιπόν το σώμα μας, λέει, στο Θεό. Και θυσιάζεται, θα πω μερικούς τρόπους. Έχω μάθει, με μάθανε το περιβάλλον μου να μην μιλάει το στόμα μου καλά, να βγαίνει η βρωμιά από μέσα. Με έχει μάθει ο εγωισμός μου να κατακρίνω τους άλλους. Με έχει μάθει του άλλου η καλύτερη ζωή από υλικά αγαθά, να ζηλεύω τα αγαθά του. Με έχει μάθει ο φίλος μου που έχω δίπλα μου, με έχει μάθει ο φίλος μου, να μου λέει για τον ένα και τον άλλο και τον άλλον τι είδε και τι άκουσε. Αυτά, αν τα μαζέψουμε, σημαίνει ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους και άλλοι κατώτερα από μένα. Υψώνω το ανασημά μου, έχω εγωισμό. Αλλά θα έρθει πιο στενά. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, θα πω στον εαυτό μου για να το νιώσετε καλύτερα.
άντε 7, 8, 5, άκουγα το περίγυρο, τα άλλα παιδιά. Τι λένε τα άλλα παιδιά γύρω, αυτά που λέγανε τότε, τα λένε τώρα σε πιο μεγάλο βαθμό, ήταν μέσα τηλεοράσεως. Λοιπόν, τα έλεγα κι εγώ. Πάω κάποια στιγμή στο πνευματικό, του λέω, λέω αυτά που λένε και οι άλλοι. Εσύ μου λέει, θα περπατάς στον δρόμο και θα λες να πάρει ευχή. Ήμουνα 12 χρόνια που το είπα. Να πάρει ευχή, θα λες να πάρει ευχή, να πάρει ευχή, να πάρει ευχή. Μέχρι σήμερα να πάρει ευχή. Θέμα, το καλό είναι θέμα προσπάθειας και συνηθείας. Τελείωσε. Δεύτερον, τούτο έβλεπε το φίλο μας εδώ και έβλεπε τις αδυναμίες και τα ερωτήματά του. Και γύριζε και τα έλεγε στον άλλο δίπλα. Βούλωμα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τελειώσε. Ξέρετε, βασιλεύει μέσα μετά. Γαλήνη. Είναι βασικό πράγμα το να μην ανοίξεις το στόμα σου καθόλου για τον άλλον. Γιατί δεν το ανοίξεις. Δεν μπορείς. Πες και μία προσευχούλα. Και θα σε βοηθήσει ο Θεός. Είχα ένα παππού που μου κάνει εντύπωση. Θα το πω και ελληνικά, θα το πω Βασίλη. Και αλβανιέτικα, γιατί έτσι μου το μετέφερε η γιαγιά εδώ, η Σοφρόνηλα. Θυμάσαι. Λοιπόν, ερχόμαστε μικρά παιδιά, καθόμαστε γύρω με παππούς και γιαγιά και μιλάγανε. Λέει, τον πειράζω, λέει το παππού. Τον πειράζω το παππού και του λέω, γέρο, ο Νίκος έκανε εκείνο το πράγμα. Ο παππούς δεν μιλάγε. Έκανε ο άλλος το άλλο γέρο. Στο τέλος, λέει, από τα πολλά μου λέγε, Λένιεριν, παππού Σοφρόνης, ας τον άνθρωπο ήσυχο, ας τον άνθρωπο ήσυχο. Είχε μια πραότητα επάνω του. Ακριβώς η πραότητα αυτή είναι αποτέλεσμα του το δω. Και ακόμη περισσότερο. Συνήθως ο άνθρωπος βγάζει από μέσα ό,τι έχει. Κάποια στιγμή του χρόνου σκέπτομαι και λέω τέρμα σε ό,τι έστω και ανάποδο υπάρχει να το λες τον άλλον. Θα του μιλάς το μόνο για καλό. Και η ζωή κυλάει μόνο μέσα στο καλό. Μόνο μέσα στο καλό. Δεν υπάρχει. Ζητάς και τον Κύριο μαζί σου γιατί είσαι ανθρωπάκος μικρός και έρχεται ο Κύριος και σε βοηθάει και προχωράς. Λέει ο Δαβίδης ένα σημείο για να το καταλάβετε καλά. Κύριε, δάγκωσα τη γλώσσα μου, έπαθε μέσα μου το είναι, σφράγισα τα χείλη μου και δεν μίλησα. Ξέρετε, όταν έχεις μάθει να μιλάς και να λες και για τον άλλον, κουνιάσαι για τα καλά όταν έρχεται η ώρα για να μην μιλήσεις για αυτό που έχεις μάθει να μιλάς. Γι' αυτό λέει, εγώ λέει, δάγκωσα τα χείλη μου, λέει ο Δαβίδ. Και όχι μόνο αυτό, έκανα και θυσία, ξάπλωνα στη γη και ζήταγα βοήθεια, Κύριε, για να με βοηθήσεις. Δεν είναι εύκολα πράγματα, θυσίες. Για δοκιμάστε να μην πείτε για τον άλλον. Δοκιμάστε. Μία, δύο, τρεις, θα σκάσετε, στο τέλος θα σκάσει και θα φύγει. Θα σκάσει και θα φύγει. Αυτό σημαίνει παρουσιάζω και παριστάνω τον εαυτό μου, τη γλώσσα μου, τα μάτια μου και τα πάντα, θυσία ζωντανή στο Θεό. Τα αφιερώνω σε ένα Κύριε. Δικά σου είναι, κάνε τα όπως θέλεις. Θυσία το Θεό. Έτσι. Και θα πάμε και κάπου αλλού, επειδή από τον εαυτό μου θα πάω παράδειγμα, νιώθω αρκετές φορές να με κουνάει συνθέμελα εγωισμός. Συνθέμελα. Από εκεί και πέρα ταράζεσαι. Και όχι μόνο ταράζεσαι, και άμα τύχει και σου έρθει κανένα κύμα από τον άλλο δίπλανό σου, τότε κουνιέσαι για τα καλά. Κουνιέσαι για τα καλά. Και λες, λέει ο Άγιος Παΐσιος, την ώρα που σε κουνάει ο άλλος με ένα κακό λόγο, με νεύρα, με τον εγωισμό του, ας τον να πει ό,τι είχε να πει
κλείστο το στόμα σου εσύ, γιατί άμα μείνεις και εσύ, και οι δύο θα φύγετε διαλεγμένοι. Ενώ όταν σκάσουν τα κύματα μόνο στον αέρα, ναι, θα καταλάβει μετά, κοίταξε αυτός φέρθηκε όμορφα και θα διορθωθεί. Είναι μορφή θυσίας αυτή. Δεν είναι ο άλλος ότι είναι πιο έξυπνος και εγώ είμαι πιο κουτός που δεν μιλάω. Λάθος μεγάλο. Όταν βρίσκονται άνθρωποι κάποιες στιγμές και μπορεί να με ρωνευτούν, έχω πείσει τον εαυτό μου, το έχω πείσει τον εαυτό μου. Πολλοί πάω και ειρωνικά μου μιλάνε, καλώς στο Κώστα τον Άγιο. Δεν μιλάω. Γιατί γνωρίζω ποιος είμαι. Μου το λένε ειρωνικά. Και μου το λένε πως τα ακούτε, δεν κάπως αλλιώς. Και είναι παρόντες και άλλοι. Λοιπόν, έχω πείσει τον εαυτό μου ότι θεληματικά είμαι κουτός. Θεληματικά είμαι κουτός. Ότι θα ακούσω κάτι τέτοια και πρέπει να το βουλώσω, άρα είμαι κουτός. Άρα είμαι κουτός. Όταν όμως περνάει το κύμα και μετά, σε χαριτώνει ο Κύριος, δεν σε αφήνεις. Σου δίνει την πληρωμή. Αυτά είναι προσωπικές, όχι δικές μου, προσωπικές πληρωμές από τον Κύριο σε κάθε ένα που αγωνίζεται πάνω στη γη. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα μέρος των θυσιών, λέει, τα σώματά μας πνευματική θυσία. Γιατί είναι και άλλη θυσία που κάνουν οι μάρτυρες. Ομολόγησαν, τους πιάσαν, τους κόψαν το κεφάλι, τους βασάνισαν. Εκεί πια είναι η ηλική θυσία σώματος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ως να ομολογήσει έμπροστα των ανθρώπων, ομολογήσει εγώ καγώ έμπροστα των πατρών μου ρωνείς. Αλλά κοιτάξτε κάτι, δεν φτάσανε ποτέ οι Άγιοι στη θυσία τη μεγάλη στόμα του Χριστού, κοινούντας το αίμα τους, χωρίς να προηγηθεί η θυσία οι άλλοι. Χωρίς να ανέβουν πνευματικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πώς το κάνουμε. Προηγείται η μία θυσία που είναι πιο μικρή από τη μεγάλη και έπειτα σε σκεπάζει ο Θεός και με τη μεγάλη σε χαριτώνει και σε πάνε και κοντά του. Υπάρχει όμως, προσέξατε κάτι, ο άνθρωπος είναι υλικό, πνευματικό και ψυχικό ζώο. Κάποιες στιγμές αισθάνεται την ανάγκη να διασκεδάσει. Προσέξτε το αυτό που θα σας πω. Πάνω σε αυτή την ανάγκη την ανθρώπινη στήριζε το πυραγμός και φτιάχνει όλα και είναι τα βρώμικα τραγούδια που ακούμε. Και διαφθείρει την ολέα. Η Γραφή προστάζει. Θέλεις να ψυχαγωγηθείς, ευθυμίτης, ψαλέτο. Τελείωσε. Λέει, ψάλε το όνομα του Κύριου, γι' αυτό λέει ο Δαβίδ καπαλού παραπέρα, λέει, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ψάλω το Θεό μας υπάρχω, γιατί έχουμε μέσα μας το στοιχείο εκείνο, που δεν το κάναμε θυσία στο διάβολο, τραγουδώντας ό,τι τραγουδάει η κοινωνία έξω. Εμείς θα τραγουδήσουμε τον Κύριο με τον τρόπο που μας έχει διδάξει η Εκκλησία. Μας έχει μάθει η Εκκλησία, είναι μάνα η Εκκλησία, η μάνα δεν μαθαίνει, παιδιά και μιλάνε και περπατάνε και κάνουν. Το ίδιο κάνει και η μάνα μας η Εκκλησία. Το ίδιο που κάνει η Εκκλησία. Δηλαδή σε ένα γάμο βάζουν τραγούδια νησιώτικα, δηλαδή. Εγώ είπα και ελάλησα. Χωρί όλοι να... Εγώ είπα... δηλαδή, λέει η Εκκλησία, ευθυμή της ψαλέτω. Στη πρώτη εποχή που ο θεϊσμός ήταν, σε απαντάω με την πράξη Εκκλησίας, που ήταν ζωντανός, πότε γίνονταν οι γάμοι, ξέρεις? Μεσημέρι, μετά τη Θεία Λειτουργία. Λειτουργούν το οι μελόνυφοι, κοινωνούσαν, τελούσαν αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία του γάμου. Είχαν και τραπέζι, αλλά δεν κάνανε αυτά. Μετά από Θεία Ευχαριστία και μετά, πώς θα πεις, ποιον και χορεύω. Εδώ ο διάβολος έχει μάθει τους ανθρώπους, τα παλιά χρόνια ξεκινάνε το σπίτι. Πηγαίνανε και γύριζαν το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, την απάντηση είναι έδωσα. Ό,τι έχει σχέση, μουσική δηλαδή, που μπορεί
να τέρμει τον άνθρωπο. Ας μην εκκλησιάστηκε, αλλά να το τέρμει. Πώς το είπε εσύ, νησιώτικα. Ναι, νησιώτικα, τραγούδια. Εν πάση περιπτώσει. Ας γίνει, αλλά και σαν αρκούδι να χορεύεις. Δεν είπα να χορεύσει, λέω εσύ. Κλείς τα μάτια και ακούς λίγο μουσική. Γελάει, τι. Άκουσε, η πνευματική ζωή δεν έχει ανάγκη από πατρίτσες. Η πνευματική ζωή δεν έχει ανάγκη από πατερίτσες, όπως φοράει ο Τάκης. Λοιπόν, έχει Άγιο Πνεύμα και αυτός που είχε το Πνεύμα δεν τον είπε χαρά από μέσα. Εμείς λοιπόν που μας είπε χαρά, ζητάμε την βλάρα τη χαρά. Αν δεν το πας κι αλλιώς το μάθημα. Μας είπε χαρά, η πραγματική χαρά του ουρανού και λέμε πάμε να διασκεδάσουμε. Ενώ ο Άγιος, θυμάμαι τώρα για Παΐσιο, ας πω το καταλάβεις. Λέει, ήμουνα στο κελάκι μου στην Αγία Άννα και έλεγα την προσευχή. Πρόκειται να καταλάβεις τώρα εδώ. Και εκ μέσα στιγμή ακούω τάκ 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 την πόρτα. Εμπρός. Κανείς. Μετά από λίγο συνέχισε την προσευχή, νύχτα μεσάνυχτα ήτανε, πάει την άλλη πόρτα. Τάκ τάκ τάκ. Ευλογείται, όχι εμπρός, ευλογείται. Όχι δευκόν των Αγίων. Κανείς. Κατάλαβα, λέει, ότι είναι ο πονηρός. Λέει, τώρα έχουμε να πανηγυρίσουμε και να διασκεδάσουμε, λέει ο Παΐσιος. Εσύ, λέει, θα χτυπάς και εγώ τώρα όλη νύχτα προσευχή γιατί μου δίνεις την ευκαιρία εσύ, του λέει. Κοιτάξτε, δεν το πήρε σαν πειρασμό, σαν αφορμή για να πολλαπλασιάσει την προσευχή του. Και προσευχόμενος, λέει, όπως ήμουνα, μου πετάει από πάνω ένα κεραμίδι πέτρινο που έχει και γωνίες, αν έχεις υπόψη σου, και πέσε με τη μύτη μπροστά, λέει, για να με χτυπήσει. Όμως, εγώ διασκέδασα όλη τη νύχτα. Αυτή είναι άλλη μορφή διασκεδάσεως. Mm. Δεν την πιάνουμε εμείς και επειδή δεν την πιάνουμε, θέλουμε και νησιώτικα, θέλουμε και δημοτικά. Και κάτι άλλο. Είναι εδώ δύο άνθρωποι που θα σας αντιθούν. Ό,τι και να πεις, είμαστε off. Ναι. Δύο άνθρωποι θα σας αντιθούν. Να μην συζητήσουν για κάποιον άλλον. Να μην. Συζητήσουν για κάποιον άλλον. Όχι, γιατί. Την άψα. Όταν συναντήσουν δύο άτομα, ναι, να μην μιλάνε, θα, ναι, μιλάνε για κάποιον άλλο. Δεν θα μιλήσουν για κάποιον άλλο, να το πούμε, ξέρεις, αυτός έκανε τον λάθος. Όχι, δεν θα πω. Γιατί εσύ το διορθώνεις. Εσύ το διορθώνεις. Συγγνώμη, άμα να έρθει τώρα η αδελφή μου και θέλω να τον βγάλω, ας πούμε, μέσα μου. Άμα είναι αδελφή σου είναι μπροστά σου, πες το, γιατί την αγαπάς. Ναι, αλλά μένει το πάρα πέρα από σένα και το λες, γιατί είσαι εσύ ο διορθωτής και είσαι λάθος. Όχι, δεν μου για λάθος. Λέω, έχει γίνει αυτό το λάθος και υποφέρει π.χ. Δεν το κάνουμε κακή έννοια, το κάνουμε την καλή έννοια. Άμα τον αγαπάς, πας ιδιαίτερος όπως το είπες και το λες. Δεν το ξέρει, το ξέρει. Αλλά το ξέρει και με ρωτάει τι κάνει η αδελφή σου. Είπα και παραλαμβάνω, το πρόβλημα. Πιο απλό πράγμα να πας να διορθώσεις τον αδελφό. Ο αδελφός ξέρεις, είδα και είπες αυτό. Δεν μου άρεσε. Όχι, δεν καταλαβαίνω τι είπα. Τι είπες. Άλλο λέω. Τι. Έχει αδελφή μου ένα πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και με ρωτάει ο θείος μου, τι κάνει η αδελφή σου. Και λέω, έχει αυτό το πρόβλημα, έτσι, έτσι. Και αυτό δεν είναι κατάκριση, ρε παιδί μου, αυτό. Αυτό δεν είναι κατάκριση. Το να πεις το πρόβλημα, μήπως τη βοηθήσει κι ο άλλος, αυτό είναι ευλογία. Δεν λέμε αυτό εμείς. Μην μιλάει για κατάκριση. Μην κατηγορείς τον άλλο. Για αλατώματά του. Ναι, για αλατώματα μιλάμε. Μα κοίταξε, για κάνεις κάποιο λάθος. Εκεί κάνεις κάποιο. Είπα, συνεργά μας το ίδιο λέμε, πρόσεξε. Είπα στο ελάττωμα, αν αληθινά τον αγαπάς, θα πας να τον πιάσεις. Με αγάπη. Τελείωσε, δεν είπε. Μα λέω, έχει γίνει το λάθος από κάποιο λάθος που είχε. Δεν με καταλάβεις, σου λέω. Ο Κύριος ο ίδιος λέει, εάν αμαρτήσει ο αδερφός σου, είπαγε με τα σου και σου, με τα σου και αυτού και διόρθωσε ο αδερφός σου. Στο λέει καθαρά. Μα το ξέρει το λάθος της, αλλά δεν διορθώνεται, ας πούμε, πλέον. Τότε δεν μπορούσα να μας πιάνε να το ορθώσουμε. Όχι, στο συζήτηση, το φέρουμε στη συζήτηση. Ναι, άκουσε. Εγώ είμαι αδύναμος να διορθώσω σήμερα. Κατάλαβε το. Τρώμε τη μούρη μας εκεί. Κατάλαβε το. Λοιπόν, πάμε πάλι πέρα τώρα. Τελειώνουμε. Το θέμα μας είναι ότι η κατάκτηση του ουρανού χωρίς την όποια θυσία, από μικρή ως μεγάλη, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι άλλοι κάνανε την πιο μεγάλη, εμείς θα κάνουμε την πιο μικρή που μπορούμε να κάνουμε.
θα το βουλώσουμε. Τελείωσε. Λέει, υπάρχει άλλο τρόπο που δεν το έχει δοκιμάσει. Γι' αυτό με ρωτά. Δηλαδή, είδε σε μένα και αμαρτάνω. Γιατί δεν μπορεί να φάει τα γόνατα κάτω να πει. Σε παρακαλώ, κύριε. Εγώ είμαι πια ο αμαρτωλό του κόσμου. Βοήθησε τον. Τι σου κοστίζει. Τι σου κοστίζει. Πού θα πα εσύ, δεν διορθώσει τον άλλο. Και ο κύριο θα διορθώσει. Ο Άγιος Παφλίος το λέει καθαρά. Εσύ είσαι μικρό να διορθώσει τον άλλο. Μίλα στον κύριο. Είναι ο πιο ευλογημένο δρόμο. Πάμε τώρα στο τέλο για να κλείσουμε το θέμα περί θυσίας. Χωρίς θυσία κανένα καλό. Ο Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι από την ημέρα που με κάλεσε ο Κύριος από Εβραίο εχθρό του 100% από εκτελεστή χριστιανών δια διθομβολισμού από την ημέρα εκείνη που με κάλεσε και με κοντά του και μου φανέρωσε το όνομά του μέχρι την ημέρα που έφυγα όλη η ζωή μου ήτανε μία συνεχής καθημερινή θυσία. Όπως τα ακούτε, μία συνεχής καθημερινή θυσία. Γράφει και στο τέλος λέει μετά από όλη τη θυσία το αποκαλύπτει ο Κύριος ότι φεύγει, τον κάλεσε να πάει στη Ρώμη και γράφει τη συνεπιστολή του μέσα. Εγώ γαρ ήδη σπένδομαι. Εγώ τώρα πια θα χύσω το αίμα μου κάνοντας σπονδί. Σπονδί είναι λέξεις αρχές εποχής. Πέρανε κρασί και δεν ξέρω τι άλλο αρχές, το χύλανε. Ήταν σαν μια μορφή θυσίας. Ότι θα κρατήσουν υπόσχεση για ένα μεγάλο έργο. Και όπως τον Σπάρος είπε, πάω τώρα να χύσω το αίμα μου για την Εκκλησία του Χριστού. Και λέει, το κάνω αυτό και τονίζει τον αγώνα των καλών ηγόνισμε. Τον αγώνα των καλών σε καθημερινή βάση. Εκεί το γράφει με γράμματα, εμείς έχουμε από εδώ και πέραν από εκεί. Τον αγωνίστηκα. Τον δρόμον τετέλεκα. Του είπε ο Κύριος, να ο δρόμος σου. Μέσα στο δρόμο αυτό έχεις αγκάθι και τριβόλους, σταυρό και βασανιστήρια, θα τον κάνεις. Και λέει, εγώ όπως ο Κύριος το έκανα, τον τελείωσα το δρόμο που είχα να κάνω. Και γιατί τον τελείωσα? Για να τηρήσω την πίστη. Την πίστη δεν τήρηκα. Δεν έχει βρεθεί στη γη άλλος, ώστε να πει, αφού τα έκανα αυτά, τώρα απόκειται μη, μου απομένει να πληρωθώ. Να μου δώσει το στεφάνι της δόξης. Όν αποδώσει μη Κύριος, προσέξτε λέει, τη ημέρα, εκείνη τη ημέρα, εκείνη, προσέξτε το εκείνη, δεν λέει τούτη που φεύγω, έχει σημασία, έφευγε, θυσιαζότανε, έκλεινε τα μάτια του σε μαρτύριο και λέει θα με πληρώσει σε απόλυτο βαθμό, ποια είναι αυτή η ημέρα, Δευτέρα Παρουσία. Όσοι φεύγουμε τώρα και πάμε στη βασιλεία του, ένα μέρος από τη βασιλεία το απολαμβάνουμε. Ένα υπόλοιπο ωραίο και μεγάλο μένει όταν θα έρθει ο Κύριος να κρίνει ζώντας και να κρούσει. Μετά από κάθε θυσία ακολουθεί και η πληρωμή. Αμήν. Έτσι μπράβο. Ένα έρθει σε κάτι ρωτήστε. Τελείωσε. Άκουσε εσύ Ναπολέον. Το θέμα ποιο είναι. Η ζωή του ανθρώπου είναι θυσία. Τελείωσε. Πάει αυτά. Κάνουμε την προσευχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 3, 6, 7 είμαστε. Δόξα τω Θεώ. 10 την περασμένη φορά, μια περασμένη. Εντάξει. 7 χαρίσματα.
Άγιος ο Θεός, Άγιος εσύ, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χριστός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χριστός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Πάτερ ημών που ενείς ο ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου, ηγεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιτυχείς, τον άρτον ημών των εμπειρήσεων, δώσ' ημείς σήμερα, και άφησε ημείς τα κλήματα ημών, ως και ημείς αφήνω τους ευδαίμους ημών, και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσκει ημάς από του πλήρου. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον σώσον ημάς. Αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.